Χαίρομαι πάρα πολύ όταν παιδιά που έχουμε συνεργαστεί ως μαθητές φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Η Γεωργία τα κατάφερε. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν. Συνηθίζω να κάνω λίγο παραπάνω γυρίσματα από αυτό που βλέπετε. Η συγκεκριμένη ταινία μπορεί να είναι μόνο 22 λεπτά, αλλά για όσους ξέρουν από κινηματογράφο, ξέρετε ότι το υλικό που έχουμε μπορεί να φτάσει και στις 3-4 ώρες για μια μικρή ταινία. Πολύ περισσότερο για τη μεγάλη ταινία. Οπότε η διαδικασία του μοντάζ είναι συνήθως μια επίπονη διαδικασία. Θυμάμαι τον Χρήστο πολλές φορές γιατί του έστελνα τα αρχεία από το λάπτοπ και μου έλεγε είναι αυτή η τελική βερσιόν. Και ποτέ δεν ήταν η τελική βερσιόν γιατί πάντα έπρεπε κάτι να αλλάξει, κάτι να προσθεθεί και πάντα η μουσική θα επηρεαστεί. Πάνω σε αυτό ο Χρήστος αναπροσάρμοζε πάντα τις ταχύτητες, τις συνθέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε μια διαδικασία που για να βγει όπως τη θέλουμε έχει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι τόσο ελκυστικό, είναι καθαρά τεχνικό και χαίρομαι που τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες έδωσαν τα καλύτερα που μπορούσαν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα και την Μαρία την Αγγελή, εκ μέρους του Δήμου μας, για τη θύμαρχός μας, η Μαρία, θα μας πει κάποια πράγματα σε σχέση κυρίως με τη δεύτερη ταινία που είδατε, το «Είμαι ελεύθερη» και πώς μπορεί κανείς να πάρει κάποιες συμβουλές στο κομμάτι αυτό. Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχικά να σας δώσω συγχαρητήρια σε όλους, σε σένα και σε όλους τους συντελεστές που αγγίξατε τόσο ευαίσθητα θέματα με ευαισθησία, σεβασμό και υψηλή αισθητική. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ όμορφο, συγχαρητήρια και στα παιδιά από την κινηματογραφική Λέσκη. Να μιλήσω και λίγο για τον Γιώργο, που τον ξέρω λίγο παραπάνω. Είναι ένας νέος άνθρωπος που πίστεψε στο όνειρό του, το κυνήγησε από πολύ μικρή ηλικία και παρόλα τα εμπόδια που συνάντησε, ποτέ δεν το εγκατέλειψε και σιγά σιγά δικαιώνεται και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος ασυμβίβαστος που έχει υψηλές ειδικές αξίες, σύμφωνα με τις οποίες πάντα πορεύεται. Και του εύχομαι πάντα να πορεύεται με αυτές και με την αγάπη του για την τέχνη. Είπαμε να μην είναι ένας τυπικός χαιρετισμός και με αφορμή με τα ωραία μηνύματα που περνάει και οι δύο ταινίες, ιδίως η δεύτερη, που αγγίζει πολύ το θέμα της βίας, κυρίως της λεκτικής και ψυχολογικής, να δώσουμε και κάποια πρακτικές συμβουλές σε άτομα που μπορεί να βιώνουν τέτοιου είδους βία και αισθάνονται ανήμποροι και κυρίως αισθάνονται ότι δεν έχουν κάποιο τρόπο να ζητήσουν βοήθεια γιατί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να λάβουν βοήθεια και μάλιστα και δωρεάν. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιους φορείς που υπάρχουν, που παρέχουν βοήθεια, όπως είναι η γραμμή κατά της οικογενειακής βίας δίπλα σου του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρινας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Γιώργο, και πάλι συγχαρητήρια, σου εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζουμε να σε δούμε και σε περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και εγώ πιο πριν κάποια πράγματα δεν τα γνώριζα ότι υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα στην πόλη μας που μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί σε μια δύσκολη περίπτωση είτε για συμβουλές είτε για οτιδήποτε, δεν είναι ντροπή. Και πολλές φορές να πω ότι και ο ρόλος της αστυνομίας είναι παρεξηγημένος γιατί η αστυνομία είναι εδώ, υπάρχουν καινούργια τμήματα που βοηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις τον πολίτη και πολλοί κόσμος το βλέπει λίγο προκατηλημένα. Έχω δει πολλές φορές να είναι δίπλα στα θύματα και να σώζει καταστάσεις αντίστοιχο τμήμα της αστυνομίας. Αν θέλω κάτι είναι με αυτές τις δύο ταινίες έτσι να γύρω λίγο ένα πιο κοινωνικό ενδιαφέρον. Το σινεμά δεν είναι μόνο για να διασκεδάζει, έχει και άλλους ρόλους. Συγκινούμε πάρα πολύ όταν συναντώ άτομα που έχουν ζήσει τέτοιες ιστορίες γιατί δεν περιμένεις να τα βρεις, η ταινία τους προσκαλεί μπροστά σου και καταλαβαίνετε όλοι πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να μιλήσεις όταν, για παράδειγμα, στην πρώτη ταινία με πλησίασε κάποια γυναίκα που είχε χάσει το παιδί της και μου μίλησε για αυτό το θέμα. Δεν έχω αντίστοιχη εμπειρία, δεν περίμενα ότι θα βρισκόταν τέτοιο άτομο. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό. Επίσης, στη δεύτερη ταινία έχουμε συναντήσει περιπτώσεις γυναικών με αντίστοιχες ιστορίες, άλλες με καλύτερη κατάληξη, άλλες λίγο χειρότερα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε όλοι μετά από εδώ τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, αν
έχουμε συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις ταμπελοποίησης, δηλαδή εκφοράς κακού λόγου κατά προσώπων, γιατί ακούσαμε κάποιες φήμες ή γιατί κάτι μας είπανε, δημιουργούν στιγματισμό αυτές τις καταστάσεις και προτού φτάσουμε καν στο επίπεδο της βίας, θα έλεγα ότι είναι καλό να ξανασκεφτούμε τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας απέναντι στον οποιονδήποτε γύρω μας. Αυτό το πράγμα βιώνει η πρωταγωνίστρια της ταινίας και καλό είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να δώσω. Τέλος, να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους σας. Αν υπάρχει κάποια παρέμβαση, μπορείτε να σηκώσετε το χέρι, εννοείται. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους εργάστηκαν στην ταινία, τους γονείς του Χρήστου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και στηρίζουν τον Χρήστο και δεν είναι τυχαίο που έφτασε ως εδώ, και τους γονείς μου που είναι και αυτοί εδώ και με στηρίζουν. Και τους ευχαριστώ. Είναι σημαντικό όταν η οικογένεια δίνει τα κατάλληλα εφόδια για να προχωράνε τα παιδιά και να κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Λίγο και ο κινηματογράφος, νομίζω, παιδιά, ήταν ένα... και είναι ένα ταμπού κι αυτό. Δηλαδή, αν ένα παιδί θέλει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, είναι ακριβώς δουλειά ή μήπως είναι πλάκα. Δηλαδή, λίγο νομίζω ακόμα το παίρνουμε στην πλάκα. Αν κάποιο παιδί πει θέλω να κάνω υποκριτική ή σινεμά. Είναι όμως μια πολύ σοβαρή δουλειά που φέρνει και αρκετά χρήματα. Είναι λίγο μύθος αυτό ότι δεν πληρώνεται αυτή η δουλειά ή δεν ξέρω τι. Απλά το διευκρινίζω με την ευκαιρία της φίλης της Εύας ότι αν έχετε κάποιον στον κύκλο που θέλει να το κάνει, θα ρίνετε τον. Κάποιος άλλος? Έλα, για να μην σε τρέχω. Να πω μπράβο, Γιώργο. Καλησπέρα. Με λένε Θεοφανό και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε μοιραστήκαμε μαζί. Για να πω για περπάτησα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Φαντάζομαι πόσο θα χαίρεται η μαμά σου αυτή τη στιγμή που μοιραστήκαμε αυτό το συγκλονιστικό. Όταν εγώ είδα συμπτωματικώς στο ίντερνετ και με ενημέρωσε και το παιδί μου που ζει στο Βερολίνο και είναι κολλητή με τον Γιώργο ότι απόψε γίνεται αυτή η προβολή, ήρθα με μία επιφύλαξη. Γιατί δεν έχω ειδικές γνώσεις, γιατί σκεφτόμουν ότι λίγο βαριά είναι τα θέματα, γιατί δεν ήξερα τη δεξιότητα, δεν ήξερα καν την ικανότητα, την οποία δυστυχώς φρόντισα να αμφισβητήσω πριν έρθω. Και λυπάμαι για αυτό που έκανα. Λυπάμαι, ναι, λυπάμαι. Έχω να του πω μπράβο, ως μη ειδική. Θα πω όμως τι αισθάνθηκα. Αγαπώ το σινεμά. Πολλές φορές είμαι αυστηρή. Άλλες φορές είμαι ανόητα επίκης. Τώρα που ήμουν αυστηρή προκαταβολικά, λυπάμαι, διότι όλα του τα συναισθήματα μου τα μετέφερε, μου τα μετέδωσε. Αισθάνθηκα ό,τι αισθάνθηκε και ίσως και περισσότερα. Γιατί ο Γιώργος, που δεν έχει παιδάκι ακόμα, δεν έχει το φόβο το δικό μου και της κάθε μάνας, αυτό το φόβο της απώλειας, στέκομαι στο πρώτο, εμένα μου το μετέδωσε. Δύσκολο πράγμα. Κάποιος που κάνει αυτό, το οποίο είναι άγνωστο σε μένα, με φοβίζει κάθε τι καλλιτεχνικό, και ας έχω κι εγώ ένα παιδί που ασχολήθηκε με τη ζωγραφική επιτυχώς, αλλού, σε άλλη χώρα, κατάφερε να μου το μεταδώσει ο Γιώργος. Αυτό είναι για πάρα πάρα πολλά πράγματα. Κατάφερε να με κάνει να αισθανθώ ότι είναι το πλάνο από πάνω, που το είχα ακούσει κάποτε και μου είχαν εξηγήσει ότι θα δεις, θα αισθανθείς. Τώρα λοιπόν είδα το πλάνο από πάνω, είδα από το πλάι, κατάλαβα πόσο καίει το δάκρυ, κατάλαβα πολλά πράγματα και πολύ μπράβο. Στη δεύτερη ταινία, εγώ μέσα μου διαφώνησα, στο τέλος. Συμφώνησα με τον τρόπο που την παρουσίασε. Γιατί αλλιώτικα θα ήταν σκληρός και θα μας πόναγε και είμαστε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό που αυτό τον καιρό είχε happy end αυτή η ταινία. Γιατί αν δεν είχε happy end, θα πάθαινε ό,τι πάθαιναν οι αρχαίοι. Αναμφίβολα, έτσι όπως είμαστε όλοι με τα μυαλά στα κάγκελα και ότι και εγώ είμαστε και μέσα μας και έξω μας. Δεν έχει όμως happy end, αυτό έχω να του πω. Και δυστυχώς λόγω δουλειάς. Δυστυχώς δεν είναι σινεμά. Και θα συμφωνήσω διαφωνώντας με την κυρία συνάδελφο, θα πω ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δομές που είπε, αλλά στην ουσία, σας το λέω στην πράξη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς να δικαιώνεται το θύμα, χωρίς να συνετίζεται ή έστω
να κάνει ένα βήμα προσέγγισης ο δράστης με εκείνο που λέμε θεραπεία. Όχι, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα. Να δραπετεύσω, ήθελα κι εγώ λίγο. Το πέτυχε ο Γιώργος. Μπράβο, θα τον δούμε σε άλλα. Θα τον δούμε σε άλλα πράγματα. Είμαι σίγουρη μελλοντικός, όχι, όχι, να μην είσαι τόσο σεμνός. Αισθάνθηκα ότι είδα καλό ρωσικό σινεμά που άγγιξε την ψυχή μου. Μπράβο, Γιώργο, μου ξανά. Στην παρία. Αυτό. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε για να βελτιώνουμε τις καταστάσεις. Όπως είπα και πριν, ο ρόλος του σινεμά δεν τελειώνει σε μια προβολή για μένα. Ο ρόλος του πολιτισμού δεν τελειώνει σε μια προβολή. Είμαστε εδώ για να θίγουμε θέματα και να τα αναπτύσσουμε. Το τέλος βέβαια που είδατε είναι ένα από τα 48 πιθανά τέλη που είχε η ταινία. Αλλά εμείς διαλέξαμε το αυτό. Νομίζω ότι και η μουσική ισορρόπησε την κατάσταση. Ναι. Κάθε ταινία που βλέπετε είναι μια εκδοχή από τις πολλές, καλός ή κακός, και το μετά έχει τις εκδοχές του και είναι όμορφο να αποφασίζετε εσείς ποιο είναι το μετά. Ναι, παρέμβαση. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να σε συγχαρώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γιατί είσαι από τους μοναδικούς, είσαι ο μοναδικός άντρας που μπήκε πάνω από τους παλίσιους βράζοντας και ελπίζουμε σε εσένα, στις καινούργιες γενιάς, να συμμεριζόσαστε τη γυναίκα. Είναι θέματα που θα περίμενα να τα ακούσω από γυναίκα σκηνοθέτητα ίσως. Το γεγονός ότι τα ακούω από άντρες, που βλέπω μέσα από το πείσμα ενός άντρα να συμμερίζεται το στίγμα ίσως μιας γυναίκας, την συνέστημα μιας γυναίκας, αυτό. Για μένα είναι μεγάλο προς όλους σκηνοθέτητες, όλους νέους θα πω, ένα μπράβο λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε μέσα από την πλευρά μιας γυναίκας και δείχνετε ένα θέμα που δεν θα το έφυγαν άλλοι. Είναι πολύ κλειδοφόρο για τη νέα γενιά. Να πω βέβαια ότι ξεκινώντας να γυρίσω αυτή την ιδέα, δεν ήταν ακριβώς στο μυαλό μου να βγει μια τέτοια ταινία. Δηλαδή, είμαι από τους σκηνοθέτες που πολλές φορές αφήνω το τι θα συμβεί ή το πώς θα πάει μια κατάσταση σε ένα γύρισμα να εξελίξει το τι θα είναι η ταινία. Δηλαδή δεν είχα σκοπό να κάνω μια ταινία που να αναδεικνύει αυτή τη θεματική. Στην πορεία και εμείς καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχουμε γυρίσει και μετά κατάλαβα και εγώ ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε είναι ένα θέμα που δεν συζητιέται ακριβώς γιατί είναι πολύ πριν από το να γίνει κάτι κακό. Και σε πολλές περιπτώσεις ευτυχώς δεν γίνεται κάτι κακό, σε άλλες περιπτώσεις όμως δεν είναι τόσο αίσια η κατάληξη. Οπότε ήταν κάτι που προέκυψε. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς δηλαδή, απλά θέλω να πω ότι ποτέ δεν κάνουμε στρατευμένα μία ταινία, δηλαδή θα πω μία ταινία για αυτό το θέμα. Για μένα προκύπτει το θέμα. Μ' αρέσει κιόλας να εκπλήσωμαι, δηλαδή δεν το προετοιμάζω συνήθως. Κάτι άλλο πριν να κλείσουμε. Ναι, 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 Αντώνη. Λοιπόν, βασικά, τέλεια και γενική, δηλαδή την είδα ειδικά τη δεύτερη και έπαθα σοκ. Αλλά θέλω να απαντήσω στις δύο κυρίες που έκαναν τα σχόλια πριν. Πρώτον, όσον αφορά την υποκριτική, επειδή έχω περάσει από αυτό το στάδιο, έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά αν έχεις θέληση μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό. Και το πιο βασικό από όλα, που βλέπω πάρα πολύ κόσμο και στην ηλικία μου, που είμαι 25 χρονών κλπ, είναι ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που κυριολεκτικά την πληροφορία μπορείς να βρεις μέσα στο διαδίκτυο. Και μπορείς να ασχοληθείς, να κάτσεις να διαβάσεις, να ξαναμελετήσεις, να ξαναμελετήσεις, να ξαναπροσπαθήσεις και να βρεις ομάδες από τον Γιώργο, παραδείγματος χάρη, όποιος θέλει να παίξει, και να πάει να παίξει. Και να δώσει μια ευκαιρία. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, άκουσα σχετικά με το κομμάτι που πρότεινε και η αντιδήμαρχος. Ναι. Σχετικά με αυτό το κομμάτι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι ζούμε σε μια εποχή επίσης που δυστυχώς έχουμε παρεξηγήσει λίγο το κομμάτι της ψυχικής υγείας, νομίζω. Δηλαδή, τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, δυστυχώς, δεν μπορούμε να τα δούμε και να τα λύσουμε. Πολλοί τα λύνουν, αστυνομικοί και λοιπά, και κάνουν πολύ καλά δουλειά τους, δεν λέω για όλους.
αλλά δεν αποδεχόμαστε για πάρα πολλούς ανθρώπους το γεγονός ότι πρέπει να περάσουν από αυτό το στάδιο. Δηλαδή από έναν ψυχολόγο, από έναν ψυχίατρο, γιατί όλοι μας αντικειμενικά έχουμε προβλήματα, ειδικά σήμερα ημέρα. Με τα οικονομικά μας θέματα κλπ. Και δυστυχώς από τη στιγμή που δεν πάμε να δούμε τα προβλήματα από τον εαυτό μας, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα στην κοινωνία. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου. Και ο Αντώνης συγχωρείται με το σινεμά και είναι και πολύ καλός πιανίστας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ήταν ένα πολύ όμορφο κλείσιμο για τον δικό μου Αύγουστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κινηματογραφική... Για ποιο πράγμα? Έπνευση. Δεν υπάρχει έπνευση. Καμία έπνευση. Δεν έχω έπνευση. Δεν ξέρω πραγματικά, πολλές φορές είναι πολλά τα θέματα που γυρίζουν στο μυαλό, αλλά τυχαίνει να διαλέξεις όποιο τύχει εκείνη τη στιγμή. Και συνήθως μια ταινία, αν δεν γίνει, συνήθως δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να την κάνεις εκείνη τη στιγμή που θα έρθει στο μυαλό σου. Όπως και όλες οι ιδέες. Γι' αυτό, γιατί η πρώτη ειδικά από θέμα την απώλεια, ουσιαστικά δεν έχεις βιώσει. Είναι ένα περίεργο πράγμα, ναι, αλλά νομίζω είναι η συνάντηση που είπα και πριν, δηλαδή είναι ότι. Πολλές φορές σε μένα φτάνουν ενέργειες από διάφορο κόσμο και χωρίς να το θέλω φτάνω να πω κάτι το οποίο δεν ήταν αρχικά στο μυαλό μου και ούτε ξέρω ακριβώς από πού προέρχεται, αλλά τελικά βρίσκει κάποια ανταπόκριση, οπότε νομίζω ότι αν ακολουθάς το ενστικτό σου συνήθως δικαιώνεσαι τη διέστηση. Ήταν ένα πολύ όμορφο κλείσιμο για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κινηματογραφική λέσχη που μας προέβαλε και μας ενισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο το Μανίτσα, τον φίλο μου τον φωτογράφο που ήταν εδώ μαζί μας και με υποστηρίζει. Σας ευχαριστώ όλους, τη Γεωργία την Καποπούλου που ήταν μαζί μας, τον Χρήστο τον Τανάκα. Και στα επόμενα, next time, πάλι εδώ. Ευχαριστούμε τον Δίστα Μαρίνα. Ευχαριστούμε την κινηματογραφική λέσχη. Καλό σας βράδυ.